Λίγο πριν από την απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο, οι Ουκρανικές αρχές αποφάσισαν να επιδείξουν στην πρωτεύουσα της χώρας ρωσικά τεθωρακισμένα, τα οποία έχουν καταλάβει οι στρατιωτικές της δυνάμεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις για τους δύο εορτασμούς της χώρας, την ημέρα Εθνικής Σημαίας την Τρίτη και την ημέρα Ανεξαρτησίας την Τετάρτη. Η Ουκρανία φοβάται για ενδεχόμενη κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων μετά τη δολοφονία της κόρης ενός από τους συμμάχους του Βλαντιμίρ Πούτιν σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο. Αγαπητοί Ουκρανοί, ειδικά αυτές τις ημέρες που γιορτάζουμε την ημέρα της σημαίας μας και την ημέρα της ανεξαρτησίας μας, αν βρίσκεστε κάπου στο εξωτερικό, υπενθυμίστε στους άλλους την Ουκρανία. Να είστε εκεί με την Ουκρανική σημαία και να διαδώσετε την αλήθεια για τα εγκλήματα των κατακτητών. Ο αριθμός των θυμάτων από τις ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στο Χάρκοβο, την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε στους 25. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα με 8 πτώματα, τα οποία δεν ταυτοποιήθηκαν άμεσα. Περίπου 40 τραυματίες αναρρώνουν σε διάφορα νοσοκομεία του Χάρκοβο. Στο στρατιωτικό μέτωπο, σχεδόν 9.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της. Είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία αποκαλύπτει το μέγεθος των στρατιωτικών απολειών της. Στο μεταξύ, υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων σε ένα πόλεμο που έχει σταματήσει κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, ξεκινάει η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Όλα τα παιχνίδια των 16 ομάδων της χώρας θα διεξαχθούν εντός και γύρω από το Κίεβο, αλλά και δυτικότερα. Εάν ηχήσουν οι σιρήνες, οι παίκτες πρέπει να σπεύσουν στα καταφύγια που βρίσκονται στα γήπεδα.